Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η ειδήση του Όμνια TV στι 2. Για ανάγκη προσφυγή σε νέα μέτρα λιτότητα, μίλησε στη συνέντευξη τύπου σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώ, όπω είπε, οι στόχοι που τέθηκαν ήταν πολύ φιλόδοξοι. Όπω είπε, έχει ήδη επιτευχθεί η συμφωνία με την Τρόικα για του προπολογισμού του 2011 και του 2012, ενώ απομένουν κάποια συμπληρωματικά μέτρα για του προπολογισμού του 2013 και του 2014. Εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη του χώρου, η οποία έλξε λίγο πριν τι 12. Η συνέντευξη τύπου του Υπουργού δεν αναβλήθηκε. Πολλέ δημιουργίε ΜΑΤ συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο. Σε απάντηση στα μέτρα όλο και σκληρότερη λιτότητα, συνεχίζονται κινητοποιήσει πολλών ομάδων εργαζομένων σε όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Στα μέσα μαζική μεταφορά. Την Τρίτη, 24 ώρια απεργία σε λεωφορεία και τρόλι. 24 ώρια απεργία στο μετρό. Τετάρτη, 24 ώρια απεργία σε λεωφορεία και τρόλεϊ, 24 ώρια απεργία σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ προαστιακό, 24 ώρια απεργία ταξί. Την 5η, 24 ώρια απεργία ταξί. Επίση, τρία ώρε στάση εργασία από τι 11 έω τι 2 σε όλα τα νοσοκομεία, κέντρα υγεία και περιφερειακά ιατρία, αποφάσισε η Ομοσπονδία Γιατρών και Εργαζομένων του ΕΣΥ. 48 ώρια απεργία Τρίτη και Τετάρτη πραγματοποιούν εφοριακή, τελωνιακή και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εργαζόμενοι στου Δήμου σήμερα στι 12.30 το μεσημέρι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο τη Αθήνα με δίκυκλα, απορριμματοφόρα και άλλα δημοτικά οχήματα, με αφετηρία τα γραφεία τη Ομοσπονδία στην οδό Καρόλου 24 στην πλατεία Καραϊσκάκη. Την Τετάρτη, 28 Ενάτου, θα πραγματοποιηθούν συμβολικέ καταλήψει των Δημαρχείων από τι 11 ω το τέλο του ωραρίου, αλλά και κεντρικών σημείων του οδικού δικτύου για μισή ώρα από τι 12 ω τι 12.30 το μεσημέρι. Παράλληλα, οι πάλι των Δήμων θα πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών για να κάψουν συμβολικά τα τελευταία ειδο... ειδοποιητήρια που έλαβαν. Διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν σήμερα σε 6 το απόγευμα και οι αστυνομικοί και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προ τη Βουλή επί τη Λεωφόρου Βασιλή Σοφία. Οι αστυνομικοί διανύουν την τρίτη εβδομάδα λευκή απεργία του, στην οποία, όπω αναφέρουν, απέχουν από ελέγχου, προσαγωγέ, πρόστιμα για παραβάσει κόπ και απελάσει, ενώ ανταποκρίνονται μόνο στι κλήσει στο 100 και στην υποβολή μηνύσεων. Οι ίδιοι διαμαρτύρονται για τι μειώσει των μισθών του, να σημειωθεί πω χθε το πρωί, πρωί, κατέλαβαν το λόφο του Λυκαβητού, αναρτώντα ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το εξή σύνθημα. Η Ελλά πενθεί, η μέρα πληρωμή, η μέρα πένθου. Στα διεθνή τώρα, Μεγάλη επιτυχία των Αυστριακών Ανώνυμους με την δημοσίευση ονομάτων, διευθύνσεων και άλλων προσωπικών δεδομένων, περίπου 25.000 αξιωματούχων αστυνομικών, προκαλεί την ανησυχία των αρχών που διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Ο λαγοριασμός Άνων Όστρια στο Twitter αναφέρει πω η κίνηση αυτή έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας έπειτα από την κατάθεση νομοσχεδίου που υποχρεώνει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να διατηρούν και να θέτουν στη διάθεση της αστυνομίας στοιχεία όλων των τηλεφωνικών κλήσεων και της κίνησης του διαδικτύου για έξι μήνες. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από πειρά του Συριακού στρατού στην πόλη Αλ Ραστάν, 180 χιλιόμετρα βόρεια τη Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τα μέσα Μαρτίου, όταν άρχισαν οι αντικυβερνητικέ διαδηλώσει, τουλάχιστον 2.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του και 15.000 έχουν συλληφθεί και κρατούνται. Οι δυνάμει των αντικανταφικών της Λιβύης κατέλαβαν και την Σύρτη τη Δευτέρα, γενέτρια του Μωαμάρ Καντάφη, τελευταίο προπύργιο των δυνάμεων του δικτάτορα. Πριν από την είσοδο των δυνάμεων των ανταρτών, προηγήθηκε ομοβροντή βομβαρδισμών από τις νατοικές δυνάμεις, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τους αντάρτες. Η Σύρτη βρίσκεται ανάμεσα στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, οι οποίες και οι δύο είναι πλέον υπό τον έλεγχο των ανταρτών ο Μουαμάρ Καντάφη είχε ανακηρύξει τη σύρτη σε πρωτεύουσα από την 1η Σεπτεμβρίου μετά την κατάληψη της Τρίπολης. Τουλάχιστον 100 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την Wall Street την Κυριακή, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.500 άτομα που διαδήλωναν στην καρδιά της Αμερικανικής Μεγαλούπολης για δεύτερη κατά σειρά εβδομάδα. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν έκαναν χρήση χημικών, αλλά οι διαδηλωτέ δήλωσαν πω του ψέκασαν με σπρέι πιπεριού και κατήγγυλαν του αστυνομικού για ανέτεια και υπερβολική χρήση βία. Αυτό ήταν το δελτίο του Omnia TV στις 2. Φίλε και φίλοι, καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα.